παραμονή του Ευαγγελισμού. Και ο φακός του Κάλυμνος Νιούς είναι στο ψαράδικο του Βαγγέλη Κουμπάρου. Βαγγέλη μου, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύχρονος να είσαι. Είστε καλά. Με υγεία. Ευχαριστώ. Και να έχεις πάντα ωραία πράγματα. Δεν μου λες κάτι. Ορίστε. Σκεφτήκαμε με την Πέτη, ως Κάλυμνος Νιούς, λέμε δεν πάμε στο Βαγγέλη που γιορτάζει. Πέρα από τις ευχές, να μας πει τελικά τι προτείνει για τον Ευαγγελισμό. Εντάξει, αυτή η ψαροφαγιά είναι του μπακαλιάρου, αλλά έχουμε από όλα τα είδη. Προτιμάμε, εντάξει, τον κόσμο ό,τι θέλει, έχουμε χριστόψαρα, έχουμε... Άρα το χριστόψαρο μπορεί να το κάνουμε και σούπα δηλαδή, σούπα, έτσι. Σούπα και ψητό γίνεται, μετά είναι στην αγρίδα, εντάξει λίγο ακριβή είναι, αλλά όποιος την προτιμάει υπάρχει. Έχουμε εδώ πέρα τα λιθρινάκια μας, τα ωραία που είναι και φτηνά, 12 ευρώ, ολοζόντανα του παραγαθιού, με τη τσιπούρα μας, ολοζόντανε. Έχουμε και τους σκάρους βλέπω, σκαράκια, ολοζόντανε. Τέλεια. Κουτσομούρις είναι αυτές, τι είναι? Σουμουράκι με μπαρμπούνια, 12 ευρώ το κιλό. Άρα Βαγγέλη μου, μια στιγμή να πάω πιο πάνω, εδώ, γιατί σε λένε ότι είσαι ο βασιλιάς του Αχταποδιού? Μοναχόν του μιλάει. Μοναχόν του μιλάει, ε. Ορίστε. Εσύ τα πιάνεις, εσύ τα τρίβεις, εσύ τα ομορφαίνεις, έτσι. Βαγγέλη μου, πες μου κάτι σε παρακαλώ, δηλαδή βλέπω ότι έχεις και ακριβά ψάρια, αλλά έχουμε και για τη φτωχολογιά. Έχουμε και για τη φτωχολογιά. Έτσι. Ναι, ναι. Μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Εγώ δεν είμαι παραγωγός, αγοράζω ψάρια από την παράκτια Ελία, από ανεμότρατες. Και προτιμάω να έχω καλή ποιότητα στον κόσμο, να είναι ευχαριστημένος. Τώρα δεν είμαι ακριβώς. Βάσει με τους παραγωγούς, οι τιμές είναι καλές. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Την περίοδο της κρίσης. Άρα ναι. Όλα λοιπόν αυτά, όλος αυτός ο θησαυρός είναι από τις θάλασσες εδώ του νησιού μας, ναι, ναι. Είναι από εδώ ντόπια, καλύμνικα, καΐκια είναι, τα οποία ταξιδεύουν στην Πάλαια, πάνε Σάμο, άλλα πάνε Σύρνα, καλύμνικα καΐκια. Τέλεια. Βαγγέλη μου, χρόνια σου πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά. Σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Ευχαριστώ. Γιατί ξέρεις τι ακούω, ναι. Ότι ο Βαγγέλης, πέρα από ότι είναι ένας επαγγελματίας, είσαι και καλός γεωργός. Εντάξει. Και θα πρέπει να μας χρωστάς ένα ρεπορτάζ. Θα πάμε στο βαδί. Τα τελευταία 5 χρόνια ασχολούμαι και με τη... Με τη γεωργία. Άρα δεν είσαι μόνο γεωργός της θάλασσας, είσαι και της θεριάς. Ναι. Βαγγέλη μου, χρόνια σου πολλά. Καλά, ευχαριστώ. Πολύχρονος. Ευχαριστώ πολύ σε όλους.